Καλησπέρα σε όλους, σήμερα ένα βίντεο που πάρα πολλοί περίμεναν να δουν. Είμαι εδώ με τον αδερφούλη μου τον Θέμη τον Πολτσή και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την εμπειρία μας, περισσότερο Θέμης, γιατί είναι και αυτός που ασχολήθηκε περισσότερο και τελείωσε και ολοκλήρωσε το παιχνίδι. Εγώ είμαι εδώ λίγο για να τον βοηθήσω. Για να μιλήσουμε λοιπόν για το Horizon Forbidden West, το νέο τεράστιο αποκλειστικό παιχνίδι των PlayStation, PlayStation 4 και PlayStation 5, γιατί το παιχνίδι κυκλοφορεί και στις δύο πλατφόρμες. Κυκλοφορεί, να πω για την ώρα πριν περάσουμε στην κουβέντα και στο zoom, στις 18 Φεβρουαρίου, όπως είπα, και για το PS4 και για το PS5. Να τα πω γρήγορα και εντάχει, Θέμη, ότι το παιχνίδι για ακόμα μια φορά από την Sony Greece έρχεται με ελληνική μεταγλώττιση σε υπότιτλους και μενού. Μια κίνηση η οποία πάντα είναι ευπρόσδεκτη και όπως πάντα έχει γίνει φανταστική δουλειά. Εγώ θα ήθελα... Να πω ότι είναι και πολύ χρήσιμο, γιατί το παιχνίδι έχει πολλές περίεργες λέξεις άμα το παίξει στα αγγλικά, οπότε πολλοί κόσμος είναι σωτηρία για πάρα πολλούς. Συμφωνώ. Ένα παράπονο έχω να κάνω στην Sony, να βάζει υπότιτλους ξεχωριστά από τα μενού. Τους ελληνικούς υπότιτλους. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ. Για να μπορείς να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές, να βλέπεις μεν τα μενού, γιατί μου είναι λίγο παράξενο να συνηθίσω ελληνικές λέξεις σε μενού παιχνιδιών. Καταλαβες. Δηλαδή για να ρυθμίσω τώρα. Επίθεση είναι 22. Ναι, το βλέπεις ναι, και σχεδόν. Αυτά λίγο με μπερδεύουν. Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τα ελληνικά, προφανώς. Αλλά λίγο με μπερδεύουν γιατί έχουμε συνηθίσει 35 χρόνια να παίζουμε έτσι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κούντος για αυτή την κίνηση. Θέμη. Horizon Forbidden West, λοιπόν. Εγώ έχω παίξει λίγο, ο Θέμης το ολοκλήρωσε. Θα πω και εγώ κάποια πράγματα, αλλά περισσότερο θα ακούσω ναι, εγώ το Θέμη. Και μιας και λέμε για ώρες, να πω ότι το κεντρικό campaign με αρκετά side quest, για να το ολοκληρώσει κάποιος και να μην βασανίζεται, δηλαδή να είναι πολύ παραπάνω levels από αυτόν οι κεντρικές αποστολές, θέλει περίπου στις 30 με 35 ώρες. Okay, κάπου εκεί μου πήρε μένα για να δω τα credits με αρκετά, ξαναλέω, side quest, χωρίς να αγνοώ τις παράπλευρες δραστηριότητες, αλλά γενικά το παιχνίδι από περιεχόμενο, αν και δεν είναι Assassin's Creed Valhalla να σε πνίγει ο χάρτης, έχει πολύ υλικό. Και τι εννοώ, έχουν βάλει ας πούμε και ένα ολόκληρο mini game σαν το Witcher, όπως ήταν στο Witcher το Gwent, το οποίο μπορείς να παίζεις ένα αντίστοιχο παιχνίδι με κάρτες, ρε παιδί μου, όχι ακριβώς κάρτες, με πιόνια τα οποία είναι μηχανές, οπότε ναι, είναι πλούσιο από όλες τις διαστάσεις το περιεχόμενο. Μάλιστα. Για να αρχίσω με αυτό. Ωραία. Θα κάνω εγώ μία ερώτηση. Ναι. Πόσο. Από τα πρώτα gameplay και τα trailers που βλέπαμε πριν το πιάσουμε στα χέρια μας το παιχνίδι, παρατηρούσαμε ναι μεν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Παρατηρούσαμε προφανώς ένα ακόμη μεγάλο PlayStation παιχνίδι μπροστά στα μάτια μας. Αλλά υπήρχαν και κάποιες έτσι παρατηρήσεις και παραπονάκια ίσως, ότι φαίνεται ότι μοιάζει πολύ ίδιο με το πρώτο. Όχι ότι αυτό είναι πάντα αρνητικό στοιχείο, αλλά... Για μένα δεν είναι καθόλου αρνητικό, γιατί το πρώτο παιχνίδι ήταν και πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ καλό και ήταν και νέο IP, οπότε δεν το είχαμε χορτάσει. Όχι, απλά αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται και λίγο, ναι, η εξέλιξη σε κάποια μεγάλα franchises, έτσι. Με αυτή τη λογική, ναι, πολλοί κόσμος και το φυσιολογικό είναι να υπάρχει και μία αλφα εξέλιξη. Εσύ, με βάση τις πολλές ώρες που ασχολήθηκες, έπαιξες ένα ίδιο Horizon με τις τεχνικές βελτιώσεις και τα λοιπά, ή είδες και πράγματα πολύ φρέσκα? Δεν είναι ούτε στα δύο άκρα. Δεν είναι ούτε πολύ ίδιο, ούτε και τρομερά ριζικά ανανεωμένο. Είναι μια φυσική εξέλιξη, θα έλεγα, του Horizon. Έχει εμπλουτιστεί με νέους μηχανισμούς, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει το combat και την εξερεύνηση, έχει εμπλουτιστεί με κάποιους, οι γρίφοι έχουν ανανεωθεί με έναν μηχανισμό που μπορείς να τραβάς αντικείμενα, είτε είναι κουτιά είτε είναι για να ανοίγεις ράμπες για να πηδήξεις στο περιβάλλον. Υπάρχει πλέον το glide, το οποίο είναι σαν το paraglider στο Zelda, ανοίγει μια σπίδα και μπορείς να πέφτεις με έλεγχο από μεγάλες πλαγιές. Αυτό πλέον, οπότε, είναι αυτό πολύ must στα παιχνίδια open world. Αλλάζει ριζικά την το εξερεύνηση. Το είδα και στο Dying Light και σε πάρα πολλά. Ναι. Έχει προσθεθεί και ένας άλλος μηχανισμός, ο οποίος ήταν η μεγάλη έκπληξη για μένα και ήρθε προς το τέλος του παιχνιδιού και δεν θέλω να τον αποκαλύψω, γιατί θεωρώ ότι είναι spoiler. Οκ, okay, καλά κάνεις. Οι παρατηρητικοί, όσοι έχουν δει όλα τα trailers, μπορεί και να το έχουν καταλάβει, αλλά
Ήταν μεγάλη έκπληξη και αλλάζει πάρα πολύ την εξερεύνηση. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτός ο μηχανισμός. Αλλά ήρθε προς το τέλος. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια φυσική εξέλιξη, πραγματικά. Δηλαδή το combat, να το πω έτσι, η μελή πλευρά του έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ. Το παρατήρησα και δηλαδή εγώ αυτό. Υπάρχουν πλέον combos, ναι, έχουν timing. Και γενικά είναι πολύ πιο πλούσιο και έχει ένα ολόκληρο δικό του skill tree. Δεν νιώθεις ότι είναι λίγο, όχι λίγο, αρκετά πιο δουλεμένο το combat system του, με τα weak points πιο έξυπνα, ναι, τοποθετημένα, γενικά να ζητάει μια καλύτερη τακτική στον τρόπο που θα προσεγγίσεις μια μάχη και όχι απλά πάω, βαράω, παίρνω το spear και σακατεύω. Χρειάζεται λίγο μια προσέγγιση πιο συγκρατημένη. Αυτό που μου αρέσει κιόλας με το Horizon είναι ότι σου δίνει και πάρα πολλά εργαλεία. Δηλαδή μπορείς να την γαντζώσεις με σκηνιά κάτω μια μεγάλη μηχανή και να την κατατροπώσεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ή να βάλεις πολλές παγίδες στο έδαφος κτλ. Από την άλλη όμως, ένας ο οποίος αναβαθμίσει full τα όπλα του, μπορεί και όλο το combat να είναι απλά απλά πάω με το τόξο και βαράω τα weak points συνεχώς. Εξαρτάται και είναι στο χέρι σου το πόσο πολύ θα, θα χρησιμοποιήσεις τα στοιχεία που σου δίνει. Δηλαδή, αν δεν τα αξιοποιήσεις όλα, μπορεί να σου φανεί μονότονο. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχουν πραγματικά ωραίο οπλοστάσιο. Σε αυτό το παιχνίδι, ειδικά κάτι spears, δόρια, τα τέντωσα. Και έχει προφανώς, όπως και τα άλλα παιχνίδια που έχουν τέτοιου είδους RPG μηχανισμούς, τα elementals, όπως ήταν και στο πρώτο, δηλαδή φωτιά, toxic κτλ. Οπότε δεν είναι μόνο το βαρά weak points. Μπορεί να ρίξω στο τάδε ρομπότ, άμα ρίξω ας πούμε acid, θα κάνει έκρηξη γιατί, είναι και αυτό γιατί έχει αδυναμία στο acid και ούτω καθεξής. Γενικά το combat είναι πολύ πιο δουλεμένο, είτε είναι ranged είτε είναι melee. Το μόνο μου παράπονο όσον αφορά αυτή την πλευρά είναι η stealth προσέγγιση, την οποία τη βρήκα και αυτή τη φορά λίγο παραμελημένη, να το πω, αν και έχει το δικό της skill tree. Λίγο απλή. Ναι, είναι λίγο απλοϊκή. Είναι το πολύ κλασικό. Πάω στα ψηλά γρασίδια και πετάω μία πέτρα. Έρχεται ο εχθρός δίπλα, τον σκοτώνω. Πάω στο επόμενο γρασίδι, πετάω πέτρα, έρχεται. Και ναι, επειδή μπορείς και με το focus που έχει η Aloy. Παρακολουθώ και το. Ναι, ναι. Και όχι απλώς παρακολουθώ, μου το δείχνει και στο έδαφος ακριβώς που θα περπατήσει. Αυτό, ναι. Οπότε ένας. Και δηλώνω μεγάλο κεφάν του stealth είδους, που πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν και όλοι όσοι ακούν τα podcast. Okay, ίσως να απογοητευτεί κάποιο που θέλει καθαρά τη stealth προσέγγιση. Εγώ το βλέπω ως πιο άξιο παιχνίδι το Horizon και πραγματικά προσφέρει μια πολύ φαντασμαγορική δράση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω παράπονο από το κομμάτι της δράσης. Φαντάζομαι και το αυτό. Η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Όσο έχω παίξει, μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ. Φανταστικά set pieces. Πολύ κινηματογραφικά set pieces. Ναι. Και δεν έχεις δει τίποτα. Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να πω. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τα set pieces και η παραγωγή σε όλες τις διαστάσεις έχει ξεφύγει. Έχει μια αποστολή, την οποία επίσης δεν θέλω να τη σποιλάρω, που πραγματικά λέω, για αυτό το λόγο έχω πάρει HDR τηλεόραση. Ναι. Πολύ καλή παραγωγή και ένα από τα παράπονα που είχαμε το πρώτο Horizon είναι ότι, ας πούμε, οι side αποστολές έβλεπες ότι είχαν. Τα cutscenes ήταν, πώς το πω, πολύ μη περιποιημένα, να το θέσω κομψά. Ναι. Εδώ πέρα δεν ισχύει αυτό. Κάθε πτυχή του παιχνιδιού είναι τρομερά προσεγμένη, αν και υπάρχουν κάποια bugs, θα μιλήσω μετά για αυτό για το τεχνικό συνάντησα κομμάτι. Συνάντησα και εγώ, ναι. Ναι. Αλλά γενικά από παραγωγή και set pieces και το πόσο φαντασμαγορικό πράγμα που θα δεις, δεν το συζητάμε. Είναι παιχνίδι το οποίο είναι για να τραβάς γκυφάκια και να λιώσεις το photo mode. Με έπιασα να τραβάω αστεία πολλές φωτογραφίες. Και παίζει ρόλο και το πόσο όμορφο είναι, έτσι, σε αυτό. Θα φτάσουμε εκεί. Πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για το σενάριο. Το οποίο σενάριο, ενώ η Guerrilla δεν είναι μια εταιρεία που στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, πράγματα στη γραφή, το Horizon Zero Dawn ήταν ένα παιχνίδι που εν τέλει ικανοποίησε πολύ στο κομμάτι της γραφής. Είχε και πολύ ενδιαφέρουσα πρωταγωνίστρια, η Aloy, και είχε και μια πάρα πολύ ωραία πλοκή στο τέλος, ειδικά κάτι αποκαλύψεις, κάτι ανατροπές φανταστικές. Το παιχνίδι, έτσι όπως ξεκινάει το δεύτερο, το sequel, δείχνει ότι από την αρχή ότι πάει κάτι να κάνει καλά και σε αυτό το κομμάτι, και θα ήθελα εσύ που το τελείωσες να μου πεις ικανοποιεί
όπως το πρώτο στο κομμάτι του σεναρίου, των χαρακτήρων, της πλοκής, του τέλους, του φινάλε. Για να σου δείξω, να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις, θέλω να μου πεις από έναν δευτερεύον χαρακτήρα του πρώτου παιχνιδιού ένα όνομά του. Υποθέτω ότι δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι κανέναν. Για να καταλάβεις, εκεί πέρα το δούλεψαν πάρα πολύ στο 2. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί με να το έχω φρέσκο το παιχνίδι, αλλά πραγματικά μου έμειναν οι χαρακτήρες. Εκεί αυτό πέρα είναι το δούλεψαν πολύ. Από το να έχει ένα χαοτικό cast, επέλεξαν να έχεις δίπλα σου 5-6 σταθερούς συντρόφους, οι οποίοι είναι σε αρκετές αποστολές και οι οποίοι εξελίσσονται και τη βλέπεις την εξέλιξή τους. Όπως εξέλιξη βλέπεις και στην Αλόη. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ότι έχει χαθεί λίγο η άβρα μυστήριου. Πλέον ένας που έχει παίξει το πρώτο παιχνίδι γνωρίζει ναι, γιατί okay. είναι έτσι ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι πλέον αυτό το. Πού είμαι τώρα, πώς γίνεται αυτή να είναι πρωτόγονη και ρομπότ και τεχνολογία και πρωτόγονη, πώς γίνεται αυτό. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Ωστόσο, έχουν δώσει πιο πολύ έμφαση στους χαρακτήρες, στην εξέλιξη των χαρακτήρων και πραγματικά έχει πολλές ανατροπές. Okay. Μερικές φορές πάει να μπλέξει τα μπούτια του στα high concepts, γιατί έχει μερικές πραγματικά πολύ, πολύ ωραίες sci-fi ιδέες και θέλει να κάθεσαι και να ακούς τα audio logs και να το προσέχεις στο παιχνίδι για να μην χαθείς σε κάποια σημεία, αλλά αν του δώσεις τη δέουσα προσοχή, πιστεύω θα βρεις ένα πολύ ωραίο σενάριο και οι λάτρες του sci-fi θα γουστάρουν πάρα πολύ. Καταπιάνεται με ωραία θέματα. Είπες audio logs. Ναι, έχει. Βρίσκεις όπως και στο πρώτο παιχνίδι σκανάρεις. Βασίζεται και πάλι όλη η ουσία. Γιατί όλη η ουσία του σενάριου του πρώτου ήταν στα email και δεν βασίζεται, αλλά θα μάθεις πολύ σημαντικά πράγματα. Okay. Δεν σου λέω να διαβάσεις τα κατεβατά, αλλά τουλάχιστον αυτά που είναι να ακούσεις άκουτα. Okay. Μάλιστα. Και θα βρεις πολύ ωραίο σενάριο. Με ωραίους χαρακτήρες. Πολλά threads τα οποία ξεκίνησαν στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα καταλαβαίνεις πραγματικά γιατί συνέβησαν και δίνει άλλο νόημα εντελώς στα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού. Και να το πω, θα το πω, θα είναι τριλογία, παιδιά. Δίνει τεράστιο teaser ότι θέλει θα είναι τριλογία. Να ρωτήσω κάτι που έχω κι εγώ ναι. στο κεφάλι μου και απορία. Και η αλήθεια είναι ότι η ερώτηση αυτή μου δημιουργήθηκε εξ αρχής παίζοντας λίγες ώρες με το παιχνίδι. Δίνει λίγο η μεγαλύτερη έμφαση στα bosses. Είναι η ιδέα μου. Έχει κάποια, αν θες να τα πεις, bosses, κυρίως είναι ρομποτικοί εχθροί, τους οποίους μπορείς να τους ξανασυναντήσεις. Ναι ρε παιδί μου, εννοώ ότι είναι λίγο πιο στημένα bosses, έχει κάποια σκηνικά, boss fights. Ναι, έχει κάποια σκηνικά τα οποία είναι σαν στημένα boss fights, ναι, και είναι και όλα πολύ φαντασμαγορικά θα έλεγα. Είχε στην αρχή για παράδειγμα το φίδι, έτσι. Ναι. Αυτό το έχουν δείξει και στα gameplay. Ναι, γι' αυτό το λέω, μάλιστα, okay. Το οποίο μπορεί να είναι μεν. Αυτό χτυπάω τα τρωτά σημεία, αλλά είναι όλα, έρχονται με εντυπωσιακό τρόπο και είναι ωραία. Προσπαθούν και ναι. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι ναι, μεν ανακυκλώνει πολλές ιδέες από το πρώτο παιχνίδι, αλλά προσπαθούν να τις δώσουν με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη τα Tolnex, τα οποία σκαρφαλώνεις για να ανακαλύψεις το χάρτη. Πρακτικά κανένα νομίζω απλά δεν το σκαρφάλωσες. Όλα έπρεπε να λύσεις ένα γρίφο. Οπότε ναι, ήταν είτε ναι. platforming είτε κάτι άλλο για να καταφέρεις να ανέβεις. Οπότε δεν με κούρασαν καθόλου, δεν τα είδα καν σαν towers. Τα είδα σαν μερικές από τις πιο ωραίες αποστολές του παιχνιδιού, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Μία άλλη ερώτηση. Στο κομμάτι του κόσμου. Ναι. Εδώ μου μας τα χάλασε λίγο. Το πρώτο παιχνίδι είχε λίγο. Πώς να το πω τώρα. Σε σημεία επαναλαμβανόταν. Να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέω μας τα χάλασε, ενώ το πώς δομήθηκε σαν open world, όχι σαν ομορφιά. Σαν ομορφιά, για να το βγάλω και αυτό από μέσα μου, είναι highlight της γενιάς της νέας, του PS5. Εγώ έπαιξα στο mode των 60fps και πάρα τα αυτά λάλησα από τα σκηνικά που έβλεπα ορισμένες στιγμές μπροστά στην οθόνη μου. Είναι πανέμορφος και έχει και πολύ μεγάλη ποικιλία. Ειδικά η περιοχή που είχαν δείξει στο State of Play, που είναι το Σαν Φρανσίσκο, είναι και αυτό που υπάρχει στο εξώφυλλο, με τη γέφυρα τη χαρακτηριστική. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά, είναι γελία όμορφο. Δηλαδή λες, τι έχουν κάνει. Ναι. Αλλά όταν λέω φανταστικό μας τα χαλάει στον κόσμο. Ναι, αυτό το θεωρώ τόσο στάνταρ, τόσο στανταράκι, ότι το Horizon είναι πανέμορφο, που σχεδόν θα μου διέφυγε. Δεν μ' άφησες όμως να κάνω την ερώτησή μου. Εκεί με τη μία βιάστηκες. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την ποικιλία. Στο πρώτο λίγο επαναλαμβανόταν στον τομέα των περιβαλλόντων. Εδώ υπάρχει ποικιλία. Δηλαδή, έχεις τα biomes που πρακτικά υπάρχουν σε όλα τα open world. Έχεις έρημο,
Έχεις χιόνια με βουνά, έχεις ζούγκλα. Έχεις όλα τα biomes που έπρεπε να έχεις. Έχεις και το Σαν Φρανσίσκο που είναι έτσι πιο αμμώδης και τα λοιπά. Έχει ποικιλία, ναι, πάρα πολύ. Δεν με κούρασε καθόλου οπτικά. Συνέχεια δηλαδή ένιωθα ότι πήγαινα σε μια άλλη περιοχή και τα main quest είναι και το κάθε ένα. Είναι σαν το Zelda, το κάθε ένα είναι στη γωνιά του, οπότε εξερευνείς πολύ διαφορετικά μέρη. Επιστρέφοντας όμως αυτό που ήθελα να πω για την Open World δομή, είναι ένα από τα αρνητικά, τα βασικά παράπονα που έχω από τον τίτλο. Και τι εννοώ, θα σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε. Εγώ έχω την τρέλα όταν βλέπω θαυμαστικό, πρέπει να πάω να πάρω το quest, τα πήρα όποιο side quest βρήκα μπροστά μου, το πήρα. Παθαίνω σοκ. Εντάξει. Στην πέμπτη φορά που απλά θα έβρισκα έναν που θα μου έλεγε έχω χάσει τον αδερφό μου εκεί, έχω χάσει την αδερφή μου εκεί, λίγο αποθαρρύνεσαι από το να τα κάνεις. Ναι. Οπότε ναι, σε αυτό το κομμάτι χάνει. Δηλαδή θεωρώ ότι τα side quests τα περισσότερα ήταν λίγο μονότονα, τουλάχιστον στην πρόφαση για να τα ξεκινήσεις. Και έχει και αρκετά τα οποία είναι fetch quest, τα οποία δεν τα λέει καν side quest, τα λέει ως errands, ως χατήρια, τα οποία okay. Με το που βλέπεις ότι είναι τέτοιες κατηγορίες, δεν πας καν στον κόπο, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να το κάνεις, εκτός και άμα το βρεις μπροστά σου. Και εκεί οπότε... είναι που αποτυγχάνουν τα παιχνίδια με ανοιχτό κόσμο. Θεωρώ ότι για να πετύχει ο ανοιχτός κόσμος, το open world κομμάτι ενός τίτλου, πρέπει να το κάνει, να σε κάνει το ίδιο το παιχνίδι, να σιωθεί το ίδιο το παιχνίδι με δικούς του τρόπους, να σε σμπρώχνει να ασχοληθείς με τα side quest γιατί θέλεις, όχι γιατί πρέπει, όχι, ή γιατί εμφανίστηκαν μπροστά σου. Εγώ νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω... Αυτό το παιχνίδι φαντάσου δεν σου δίνει και πολλές αφορμές για να κάνεις καν τις βάσεις. Γιατί εντάξει, όσο open world έχει βάσεις, αλλά δεν υπάρχει μέχρι και σπουδαίος λόγος να τις κάνεις, να σου το πω έτσι. Ναι. Ο άντε στο Far Cry οι βάσεις έπρεπε τουλάχιστον να τις κάνεις, ήταν πολύ βασικές. Ακριβώς. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω το συγκεκριμένο δεν ξεφεύγει από την πεπατημένη στο κομμάτι του πώς δίνω τα quest στον κόσμο, τη δραστηριότητα στους παίκτες. Όχι, όχι, δεν ξεφεύγει, είναι ακριβώς την πεπατημένη, η οποία έχει αρχίσει να κουράζει λίγο πλέον και ειδικά στους παίκτες που δεν τους αρέσει πολύ το μάζεμα, μάζευε κλαδάκια, μάζευε τέτοιο, μάζευε πόρους, γιατί έχει και αρκετά το survival στοιχείο από αυτή την έννοια, αν μπορεί να υποθεί ο survival, να χαρακτηριστεί. Υπάρχει αρκετά αυτό, δηλαδή για να προχωρήσεις τα όπλα σου, για να προχωρήσεις τον εξοπλισμό σου και να προχωρήσεις πολλά quest, πρέπει απλά να σκοτώσεις μηχανές ρίχνοντας συγκεκριμένα κομμάτια από πάνω τους, να πάρεις αυτό το πράγμα, δώσ' το εκεί πέρα. Πάρε αυτό, αναβάθμισε το όπλο σου και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Οπότε ναι, από αυτό πάσχει λιγάκι όσον αφορά τη δομή. Όχι αλλά... όμως ότι κάνει κάτι λάθος ή κάτι άσχημα, όχι, απλά, όχι. Απλά δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Στο κομμάτι ένας του open world. Ένας που θέλει να πάρει ένα παιχνίδι και να το λιώσει full, ίσα ίσα θα χαροποιηθεί από το γεγονός ότι θα έχει πολύ περιεχόμενο στα χέρια του. Αυτό. Τώρα πάμε λιγάκι και στον τεχνικό τομέα. Που εντάξει, αναμενόμενα γκερίλα παιχνίδι είναι, PlayStation αποκλειστικό παιχνίδι ήδη, είναι. Στον τεχνικό τομέα είναι ψιλοθρίαμβος το Horizon, για να λέμε την αλήθεια. Προσπερνάμε το γεγονός ότι δεν μπορείς να έχεις και 4K και 60 FPS ταυτόχρονα. Το οποίο εντάξει, είναι λίγο ξενέρα να έχεις υπερτούμπανο PS5 το οποίο μόλις το αγόρασες και να πρέπει να κάνεις πάλι μια παραχώρηση και να πάρεις ή την καθαρή εικόνα ή τη γρήγορη τέτοια. Okay, το δεχόμαστε, είναι πλέον όλα τα παιχνίδια έτσι. Και ξαναλέω, επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ότι εγώ στο 60 FPS mode που έπαιξα είδα πράγματα και θάματα. Ειδικά, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, η βλάστηση που έχει και το πόσο κινείται η βλάστηση και το πόσο πυκνή είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα, όπως ήταν και στο πρώτο παιχνίδι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το σύστημα φωτισμού και έχει και πολλά φώτα. Με την παλιά τεχνολογία που είναι οι περισσότεροι ολογράμματα κτλ. Έχει σε πολλά σημεία πολύ ωραίους φωτισμούς. Είναι και η κλίμακα που είναι πολύ μεγάλη. Θα σου πω τι άλλο με χάζεψε εμένα. Και κλίμακα. Τι άλλο με χάζεψε εμένα. Με χάζεψε και τα πολύ... μοντέλα χαρακτήρων. Εκτός από αυτό, τα οποία τα βρήκα λίγο πλαστικά και γυαλισμένα. Για να είμαι ειλικρινής. Κοίταξε, όταν μιλάνε οι χαρακτήρες μεταξύ τους στα side quest, εγώ πιστεύω ότι
Δεν έχω ξανά τέτοια μοντέλα χαρακτήρων τόσο. Δεν μιλάω για τη λεπτομέρεια. Δεν μιλάω για τη λεπτομέρεια και τα πολύγωνα που είναι σοκαριστικά. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω λίγο το ότι εντάξει, παραγυαλίζουν, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Αλλά okay, πέρα από αυτό, απίστευτα εντυπωσιακό το νερό, απίστευτα εντυπωσιακά κάποια particle effects, απίστευτα το πώς έχει αποδοθεί ο φωτορεαλισμός μέσα στο παιχνίδι. Ο ορίζοντας απέναντι, οι διάφορες ώρες της ημέρας που τις βιώνεις στο βάθος του πεδίου σου. Όπως είπες, είναι, πολύ αυτό σωστά. Είναι τρομερό. Είναι αυτό που σου λέγα στο σύστημα φωτισμού. Ναι. Δίνει τρομερό βάθος στην εικόνα. Δίνει αυτό. Βάθος. Ειδικά η νύχτα να σκάει το φως της σελήνης από πάνω ή όταν είναι μέρα και είσαι, ξέρω εγώ, μέσα σε μια ζούγκλα. Είναι φανταστικό το αποτέλεσμα. Το HDR του είναι σοκαριστικό. Από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει. Και επειδή βοηθάει πάρα πολύ και το εικαστικό του νέου παιχνιδιού, που είναι λίγο πιο χρωματιστό, με μεγαλύτερη παλέτα, ρε παιδί μου, πιο πλούσια παλέτα. Εντάξει, η τηλεόραση νιώθεις θα σκάσει. Πώς σε κάποια σημεία. Είναι παιχνίδι που λες, για αυτό το παιχνίδι πήρα τηλεόραση. Νιώθεις θα ανατιναχτεί η τηλεόραση, δηλαδή από τα χρώματα και το πόσο εκθαμβωτικά είναι. Να σημειώσω δικές μου παρατηρήσεις αυτές, ότι στο 1080p φαίνεται η πτώση της ανάλυσης. Ενώ ναι, 1080p έχει πτώση και στο performance το νερό mode. Το νερό που είπες εμένα δεν με εντυπωσίασε τόσο πολύ, αλλά πιστεύω είναι ότι επειδή έπαιζα σε performance mode και μάλλον είναι ρηγμένο εκεί πέρα. Κοίταξε, εγώ είδα και τα δύο modes, αρκετά και τα δύο. Είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η κατάσταση με τα δύο modes. Είναι το αρνητικό ότι πρέπει να επιλέξεις. Εάν δείτε σε 4K το παιχνίδι να τρέχει αλλά με 30 fps, θα σας πέσει το σαγόνι. Σαγόνι πέφτει και στο performance. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αλλά η ανάλυση πέφτει. Τα πιξελάκια σου τα βλέπεις. Κάτι εγώ σπασιματάκια. Που γυρνούσα, Σάκη, ναι. όταν ήμουνα σε ένα ωραίο τοπίο, το γυρνούσα σε quality mode, το έβλεπα, το θαύμαζα και μετά το ξαναγύρναγα σε ναι, performance. Αυτό είναι κάτι το οποίο, okay, λίγο σε χαλάει, που πρέπει λίγο να διαλέξεις και είναι λίγο δύσκολη επιλογή. Δεν ξέρεις τι από τα δύο. Όπως και να έχει, είναι ένα πραγματικά πανέμορφο παιχνίδι. Ακόμα μια φορά, δηλαδή, η Guerrilla παρέδωσε ό,τι είχε και δεν είχε με την Decima Engine. Έχω όμως και μερικά παραπονάκια, να τα πω. Ναι. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Το παιχνίδι έχει λίγο pop-up, το οποίο δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση στο PS5. Και έχω δει ολόκληρα κτίρια να κάνουν pat μπροστά μου. Το οποίο αυτό με σώκαρε. Αυτό δεν το παρατήρησα εγώ στην αρχή, να σου πω, αλλά ίσως είναι θέμα έχει όταν pop-up. Ανοίξει μετά πολύ ο χάρτης. Έχει pop-up και αυτό δεν το περίμενα. Σου λέω, έχω δει κτίριο να πετάγεται έτσι μπαμ μπροστά μου. Και έχει και κάποια μπαγκάκια, τα οποία είναι μικρομπαγκάκια, αλλά εγώ τα αναφέρω. Ότι δεν είναι, μου έδωσε την αίσθηση ότι ήθελε δύο πάτσα ακόμα. Κατάλαβες. Κοίταξε, υπάρχει περίπτωση να πάρει και θα πάρει ένα μεγάλο πάτσα. Ναι, να το πούμε αυτό, ότι εγώ έπαιξα βασικά την pre-release έκδοση. Δεν ξέρω έτσι. Το day one patch τι θα είναι, κάνει. Είναι σημαντικό. Συνήθως η Sony σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια δίνει πολύ μεγάλα. Εγώ το μεταφέρω day τόσο one... μέχρι στιγμής. Day one patches. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποιο patch στην έκδοση που έπαιξα εγώ. Όχι, επειδή το γνωρίζω όμως θα βγει ένα μεγάλο patch. Κάποια στιγμή νομίζω πάνω στο release, που ενδεχομένως αυτά που είδαμε. Εγώ για παράδειγμα είδα ένα cutscene το οποίο δεν είχαν φορτώσει τα γραφικά και υπήρχαν μόνο οι χαρακτήρες. Ναι, ναι, και εμένα μου κράσαρε το παιχνίδι δύο φορές. Ναι. Και μία φορά πούμε, είχε παγώσει ο αλόι, δεν κουνιόταν. Μου έτυχαν κάτι τέτοια τα οποία σήμερα με ενοχλούν λίγο. Ίσως έχω και υπερευαισθησία σε αυτό το κομμάτι. Ας πούμε ότι ενδεχομένως αυτά τα αναφέρω γιατί τα βίωσα. Τώρα δεν ξέρω διορθωθούν. Τι θα αλλάξει. Ναι. Γενικά, να κάνω ένα μικρό recap των σκέψεών μου. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη του πρώτου παιχνιδιού. Ότι σε όποιον άρεσε το πρώτο παιχνίδι μπορεί να πάει με κλειστά μάτια στο δεύτερο. Θα βιώσει κάτι εξίσου καλό και καλύτερο. Τεχνικά ένα πανέμορφο παιχνίδι, άμα έχεις PS5, να το πάρεις να λιώσεις την τηλεόρασή σου, να τη χαρείς. Και πολύ ωραία ιστορία. Θα βιώσεις μια ωραία ιστορία με ωραίους χαρακτήρες που θα σου μείνουν. Γενικά είναι μια τρομερή περιπέτεια. Έχει και τα set pieces της. Μου έδωσε μια ωραία αίσθηση ολοκλήρωση όταν το τελείωσα. Κατάλαβες. Λέω τι ωραία περιπέτεια έπαιξα. Αυτό. Έχει και πολύ ωραία αυτό μουσική. Αυτό είναι που μετράει. Να τα αναφέρω. Και πολύ ωραία μουσική. Τώρα, αν κάποιος έχει τρομερή αλλεργία στα open world, δεν μπορεί καθόλου αυτό το μαζεύω κλαδάκια, κάνω side quest, έχω έναν τίγκα χάρτη και δεν τον ενθουσίασε το πρώτο παιχνίδι, εντάξει, να ξέρει ότι είναι πάνω κάτω, είναι Horizon, τι περίμενε. Είναι αυτό. Είναι μια εξέλιξη του franchise. Οπότε ναι, αν έχετε επαφή με το πρώτο παιχνίδι, γνωρίζετε ήδη περί τίνος πρόκειται. Αν δεν έχετε παίξετε, επαφή, ναι.
Αυτό. Αν γουστάρετε sci-fi, σας το προτείνω. Αν θέλετε κάτι τεχνικά πολύ εντυπωσιακό, να λιώσετε την τηλεόραση, το προτείνω. Και αν θέλετε, όπως είπαμε, κάτι, ωραία περιπέτεια να βιώσετε. Κάτι τελευταίο που το ξεχάσαμε, φανταστική υλοποίηση του DualSense, ακόμα μια φορά. Ναι, νιώθεις, ναι, δηλαδή εκεί στο τόξο του, στη μάχη πάνω, εκείνες οι μικροδονήσεις, οι ήχοι μέσα από το ηχιάκι που βοηθάνε. Υλοποίηση που δίνει bonus, ρε παιδί μου, στο να εφιστείς όταν μπαίνεις σε μάχη ειδικά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ δεν το έχω ολοκληρώσει το παιχνίδι για να μπορώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, από τις λίγες ώρες που ασχολήθηκα, πάνω κάτω γνωρίζω και εγώ τι παιχνίδι θα παίξω. Εγώ το περίμενα λιγότερο βελτιωμένο. Έτσι, το είδα πιο βελτιωμένο, ειδικά στο κομμάτι του gameplay και των μηχανισμών. Όχι επανάσταση μπροστά, όχι είναι κάπου όχι έτη φωτός μπροστά, ακριβώς, αλλά δεν είναι και ίδιο παιχνίδι όσο νόμιζα ότι θα δω. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για το τεχνικό κομμάτι, μιλάω και για την εξέλιξη των μηχανισμών, της μάχης και. Ένα καλό, μεγάλο, αναμενόμενα καλό και μεγάλο sequel ενός πολύ μεγάλου πλέον franchise της Sony, η οποία και πρόσφατα μάλιστα ανακοίνωσε ότι είναι φοβερά εμπορικά επιτυχημένο, με τρομερές πωλήσεις. Ήδη έχει ανακοινωθεί και άλλο Horizon, αυτό για το VR. Ακριβώς. Στο λέω τώρα ότι θα είναι τριλογία ή τετραλογία, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου, πώς θα πάει. Αλλά, προφανώς, αναμενόμενα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια. Θα δείτε και από εμάς και άλλα πράγματα σχετικά με το Horizon Forbidden West. Τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά. Bye.